ξεκινάει στους τρεις επιβάτες, Παονέ σούτες, διαιτητής ο κύριος Αγρίμης, με τα μαύρα επέκτες του Παονέ, με τα άσπρα επέκτες των σούτερς ή των σκιούρων. Για να δούμε τώρα, στην εξάμενη προσπαθεί, εκεί ο Γιουλδούρης, προσπαθεί να πλασάρει ο Μουστάκας και πρώτη καλή φάση για την ομάδα. Για να το σούτ μακριά τώρα του Ζαβρακλή, η μπάλα να φύγει out. Πιέζει έντονα η ομάδα και τώρα έχουμε ένα τραυματισμό εδώ στο γήπεδο των νέων επιβατών. Το Στάθη, ο οποίος τραυματίστηκε, ο παίκτης του Παονέ. Βλέπουμε τη φάση εδώ. Αφού να πάρει πάνω γιατί ο Καμπάκης ο τραυματισμός. Ένας τραυματισμός που σίγουρα ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πέσει κάτω ο παίκτης του Παονέ, ο Αγρίμης πάει από πάνω του και βέβαια ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Βλέπουμε και τον προπονητή της ομάδος των Shooters, τον Σκιούρον εδώ, από την άλλη πλευρά τον προπονητή της ομάδος του Παονέ, ο οποίος και αυτός. Για να δούμε, Ζαβρακλής. Ζαβρακλής, πλασάρι, η μπάλα όμως είναι offside, ο παίκτης και πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη απόκριση για την ομάδα των Σκιούρων. Ζαβρακλής τώρα, νέο σουτ και πάλι θα φύγει out. Θα γίνει η σέντρα εκεί από τον Καμπάκη και τελευταία στιγμή θα την βγάλει ο Ρόμπερς ο κόρνερ. Η μπάλα φαίνεται να φεύγει έξω, αλλά τελικά ο Ρόμπερς θα δώσει λύση αυτό το σέντρα σουτ που έκανε ο παίκτης των Shooters. Πάμε λοιπόν και πάλι σε κανονική ροή παιχνιδιού, θα γίνει το κόρνερ. Θα βγει ο Ρόμπερς, θα την βγάλει. Στη δεξιά, Καμπάκης. Θα γεμίσει ο Καμπάκης. Μπάλα στον Ρέπα, θα γίνει το σουτ αφού κάνει την παλιά ο Ρέπας, το σουτ που έγινε από το Λαδόπουλο. Έβγαλε τώρα Μποντές. Μπάλα καταλήξει στο Ζαβρακλή. Ζαβρακλής. Ζαβρακλής, θα σουτάρει με τα αριστερό, μπάλα δίπλα από το καθοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Παονέ να ανοίξει το σκορ. Παραμένει πάντα το 0-0. Δεύτερο ημίχρονο, εδώ στους νέους επιβάτες, 0-0 από το πρώτο μέρος. Να δούμε την εξέλιξη του σοβαρού αυτού αγώνα. Κινητοποιείς από εκείνη την πλευρά για την ομάδα των Shooters. Θα την βγάλει ο Καράμπελας πάνω στον Λέντερ και βλέπουμε τώρα τον κύριο Αγρίνη να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Βασίλη τον Μιχαλίδη, στον προπονητή, τον Παονέ, κάτι του λέει εκεί. Για διαμαρτυρία μάλλον κάτι. Γίνει το κορνέρ. Θα πηδήξει εκεί ο Γιουλδούρης. Γιουλδούρης θα πηδήξει πιο ψηλά από όλους και θα κάνει το 1-0. 1-0 ο Γιουλδούρης θα δώσει λύση για την ομάδα του Παονέ. 1-0 προηγείται. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Μπηδάει ο Γιουλδούρης σχεδόν ανενόχλητος και θα κάνει το 1-0. Δεν μπορέσε να αντιδράσει ο Καράμπελας. Βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παονέ αυτό το προβάδισμα ενός τέρματος για την ομάδα τους. Πήγαινε και στον πάγκο ο Γιουλδούρης να το αφαιρώσει στη διοίκηση της ομάδας. Κανείς τώρα την παλιά Γιουλδούρης. Γιουλδούρης θα βγει ο τερματιώτης Καράμπελας, θα προλάβει εκεί, θα προλάβει ο Γιουλδούρης, θα πλασάρει και θα κάνει το 2-0 και πάλι ο Γιουλδούρης θα κάνει το γκολ. 2 γκολ για την ομάδα του Παονέ και τα 2 ο Γιουλδούρης πρόλαβε τον Καράμπελα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, τρέχει ο Γιουλδούρης. Θα βγει ο Καράμπελας έξω για να αποτρέψει τον γκολ, όμως θα προλάβει ο Γιουλδούρης, θα πλασάρει και θα κάνει το 2-0 για την ομάδα του. Σοβαρό προβάδισμα 2 τερμάτων για την ομάδα του Παονέ. Θα γίνει σέντρα σουτ, την μπάλα φύγει δίπλα από τα δοκάρια. Μπέντερ θα βγάλει, Γιουλδούρης και ψηλά η μπάλα. Ξανά Γιουλδούρης προσπάθησε, να βάλει άλλο ένα γκολ, δεν μπόρεσε. Τώρα ο Σουραβλάς. Σουραβλάς, πέρασε ο Σουραβλάς. Θα κάνει και τη σέντρα σουτ
Και ο Γκουρδούρης και πάλι, άλλη μια φάση με τον Γκουρδούρη. Δύο έχασε, δύο έβαλε. Βέβαια όλα ήταν στη φάση του Στουραβλά που πέρασε πάρα πολύ καλά από εκείνη την πλευρά. Καρδαμίλας, Καρδαμίλας με δύο αντιπάλους. Πέρασε ο Καρδαμίλας. Καρδαμίλας. Και αν, κάνει και μια τρελή μπαλιά ανάποδη για τον Γκουρδούρη. Και πάρα τελευταία στιγμή θα την πιάσει ο Καράμπελας. Θα προσοχήσει το κίνημα. Την άλλη πλευρά. Νέα σέντρα σουτ. Θα καταλήξει ο Ζαβρακλής. Ζαβρακλής θα σουτάρει ψηλά η μπάλα. Κόρνερ για τους Σπύρους. Ψηλά η μπάλα. Η κεφαλιά που εκεί πήρε ο Καβανάς και σφυρίζει ο κύριος Ζαγρίνης. Βγήκε μάλλον το χέρι του Κανλή. Ναι. Και ο κύριος Ζαγρίνης θα δώσει την εσχάτη ποινών. Πέναλτι για την ομάδα των Σπύρων. Πέναλτι με τον Λαδόπουλο. Λαδόπουλος και κάνει το 2-1. Μειώνει ο Λαδόπουλος, βάζει στην ουσία την ομάδα των Σπύρων και πάλι στο παιχνίδι. 2-1, ξαναβλέπουμε τη φάση από την άλλη πλευρά. Έπεσε ο Ρόπουλος. Καλά εκτελεσμένο το πέναλτι ο Λαδόπουλος. 2-1. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Εκεί τώρα προσπάθησε ο Μουστάκας. Τσατσαρώνει, βγάζει τον Καμπάκη. Καμπάκη, η μπάλα δεν έχει βγει. Καμπάκη, θα τη γυρίσει. Και θα πετύξει ένα αέριο, θα κάνει εκεί ο Μουστάκας και θα κάνει το 2-2. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Φοβερό παιχνίδι, 4 γκολ μέχρι τώρα. Και είμαστε ένα καλύτερο από το άλλο. Βλέπουμε εδώ η φάση με τον Καμπάκη. Η μπάλα δεν έχει βγει, τη γυρίζει. Θα κάνει αυτό ένα αέριο ο Μουστάκας και θα κάνει το 2-2 μέσα σε 6 πανηγυρισμούς για τους παίκτες του Σκύρου. Για να δούμε, βέβαια, τέλος υπάρχει μονάχα τον στιγμιδητής Σουραβλάς. Είμαστε στο 92. Θα βγάλει εκεί τον Γκουρδούρη. Γκουρδούρη στα πλασάρι και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 3-2, φοβερό παιχνίδι, 3-2 για, εδώ για την ομάδα του Παονέ που στο 92 θα κάνει το 3-2 μέσα σε 6 ως πανηγυρμούς και να βρούμε τη φάση από τον Σουραβλά παλιά τριβίας εκεί για τον Γκουρδούρη, ο οποίος θα κάνει 30 γκολ τα δικά του, θα τρίξει σήμερα ο Γκουρδούρης που είναι στη μέρα του σίγουρα και βεβαίως 3-2 για την ομάδα του. Δεν είναι παιχνίδι για καρδιακούς, είναι παιχνίδι για λίγους και τώρα ο κ. Ζαγρίνης θα στρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. Με 3 γκολ του Γκουρδούρη η ομάδα του Παονέ θα πάρει πολύ μεγάλη νίκη, θα μείνει στην ουσία στο κυνήγι της ανόδου. 3-2 τελικό αποτέλεσμα με hat-trick του Γκουρδούρη.